Τοποθετηθήκαμε στην πρώτη συνεδρίαση, είπαμε για το ποιες είναι αυτές οι ρυθμίσεις που έχουν βαρύτητα σε αυτό το νομοσχέδιο. Καταρχήν για τη Δημοτική Αστυνομία είπαμε ότι εμείς διαχρονικά έχουμε εκφράσει την πλήρη αντίθεσή μας, την εκφράζουμε και σήμερα σε αυτό το νομοσχέδιο και πιστεύουμε ότι ο λαός πρέπει να κρίνει. Οι δήμαρχοι δηλαδή τι θεωρούν τον κόσμο, παραβάτες και θέλουν την αστυνόμευση και επιπλέον μια ακόμη αστυνομία. Άρα οι δήμαρχοι πρέπει να απολογηθούν ότι εδώ ζητάνε από το Υπουργείο τη Δημοτική Αστυνομία να έχει τέτοια χαρακτηριστικά καταστατικά με χειροπέδες, με γκλόμπς, με συλλήψεις και όλα αυτά. Πρέπει να απολογηθούν οι δήμαρχοι. Μπροστά έχει δημοτικές εκλογές και πρέπει ο λαός να τους πληρώσει ανάλογα. Θέλουν μια αστυνομία να υπηρετεί συνολικά σε επίπεδο Δήμου αυτή την πολιτική, την αντιλαϊκή πολιτική που ακολουθούν και στηρίζουν την αστική τάξη στον Δήμο τον ίδιο. Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο? Διευρύνει τις αρμοδιότητες, καλύπτει ευρύτερα την γκάμα θεμάτων από την τήρηση του ΚΟΚ μέχρι την εφαρμογή του άρθρου 168 του ποινικού κώδικα για την διατάραξη της λειτουργίας των Δήμων. Εμείς τι λέμε? Είπαμε, αντιδρούμε έντονα σε αυτά. Στη θέση των άρθρων 1 έως 37 εμείς λέμε να τα αποσύρετε και στις θέσεις να πούτε ότι οι αρμοδιότητες που περιγράφονται να είναι στη δικαιοδοσία ξεχωριστής υπηρεσίας του Δήμου, στελεχωμένοι με εργαζόμενους που θα υπάγονται και θα ελέγχονται από την Δημοτική Αρχή και θα φροντίζουν για την εύθυνη λειτουργία της πόλης. Ή τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, τουλάχιστον, απάλληψη κάθε ρύθμισης που προβλέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα, αλεξίσφαιρα γυλαίκα, χειροπέδες, γκλόμπς, συλλήψεις κτλ. Να μην φέρουν στολή, να μην φέρουν στολή, παρά αν χρειαστεί κάποια ταυτότητα ειδική στους εργαζόμενους που θα χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του καθηκόντου του. Καμιά διαφοροποίηση από τους άλλους εργαζόμενους στον ΟΤΑ, σε βαθμούς, ιεραρχίες κτλ, αλλά ενταγμένους στο δημοσιοπολικό κώδικα με τις προαγωγές που γίνονται για τους άλλους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αυτή η επιμονή. Αλλά αυτή η επιμονή φαίνεται ότι σε συνδυασμό με όλες τις ρυθμίσεις νομιμοποιείται να χρησιμοποιείται η Δημοτική Αστυνομία για την καταστολή ή την όποια παρέμβασή της σε πολιτικές συγκαλιστές εκδηλώσεις κυρίως αντίστασης, διεκδίκησης από την παράνομη αυσοκόλληση που λέτε μέχρι την απαγορευμένη σαν παράνομη και καταχρηστική κατά την δικαστική λειτουργία του συστήματος απεργία και την περιουσίωσή της μέχρι και τη κοινή προετοιμασία των συλλαλητήρων των αγροτών, των μαθητών κτλ. Θα έχουν ρόλο να παίξουν η Δημοτική Αστυνομία παρά την Ελλάδα. Θα νομιμοποιείται η Δημοτική Αστυνομία να παρεμποδίζει και να επηρεάζει κατασταλτικά και τις μύρητα απογορευμένες τέτοιες εκδηλώσεις με προσχήματα ότι κατά τη διεξαγωγή τους παρακολύει την κυκλοφορία. Διαταράσσεται η κοινή ησυχία και άλλες παρόμοιες νομοφανείς δικαιολογίες. Είναι πολύ πιο έντονος ο κίνδυνος της τέτοιας γενικευμένης κατασταλτικής δράσης της Δημοτικής Αστυνομίας όταν συνεκτιμηθούν και άλλες διατάξεις των νομοθετικών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις οποίες σε επιβάλλεται ως υπηρεσιακό καθήκον στα όργανά της και σε καθένα χωριστά ότι τελεί, όπως λέγει το νομοσχέδιο, σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή του σε κάθε τόπο και χρόνο. Αυτή η ετοιμότητα και η επέμβαση έρχεται να διασφαλίσει ακριβώς την οικονομική και πολιτική εξουσία από κοινωνικές και πολιτικές απειθαρχίες, κύριε Υπουργέ. Γιατί είναι γνωστό ότι ένα σεισμός ή μια φωτιά ή μια πλημμύρα δεν απειλούν την οικονομική και πολιτική εξουσία. Το ζήτημα λοιπόν της επέκτασης της αστυνομοκρατίας είναι ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας, καθώς είναι ενταγμένο στις διαδικασίες της καταστολής της πολιτικής και κοινωνικής δράσης των εργαζομένων και της παραπέρα οικονομικής και κοινωνικής υποδούλωσης στα κυρίαρχα συμφέροντα του κεφαλαίου μέσω του κρατικού αυταρχισμού. Γι' αυτό και εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι και
Κάναμε και πρόταση, όπως ακούσατε, είναι σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που εσείς λέτε, όμως έτσι διασφαλίζονται τα δικαιώματα του λαού όταν έχει λιγότερη καταστολή, όταν έχει λιγότερα τέτοια σώματα, τα οποία είδαμε πώς δρούν και βλέπουμε τα αποτελέσματα καθημερινά ποια είναι σε βάρος του λαού, ακόμα και με θανάτους νέων παιδιών. Για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, την είδηση των φορέων, εμείς διαφωνήσαμε και στα συγκεκριμένα άρθρα από το 38 έως το 50, γιατί θεωρούμε ότι αυτοί οι φορείς θα είναι σε βάρος των μικρών λαϊκών λαϊκατζίδων και παραγωγών, να το πούμε έτσι. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, θα κυριαρχήσουν οι μεγάλοι και βέβαια οι ίδιοι εργαζόμενοι, αυτό θα είναι, θα κυριαρχήσουν οι μεγάλοι παραγωγοί στις λαϊκές. Το έχουμε το πούμε και χθες, το λέμε και σήμερα. Ορίστε. Ναι, ένα μπάγκο έχουν οι άνθρωποι, το έχετε δει? Πόσοι είναι που έχουν πολλούς πάγκους? Και, ναι, τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτός ο φορέας θα είναι σε βάρος των μικρών παραγωγών και βεβαίως οι ίδιοι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης των Περιφερειών σήμερα που ασκούν αυτά τα καθήκοντα κινδυνεύουν μέσα από την απόσπασή τους να βρεθούν στον αέρα σε μια άλλη περίοδο. Η θέση μας που είπαμε και χθες είναι ότι πρέπει να υπάρξει φορέας λειτουργίας των λαϊκών αγορών με ευθύνη του Υπουργείου. Αυτή είναι η γνώμη μας. Σε αυτά τα πλαίσια μπορούν να υπάρχουν αντίστοιχα εξειδικευμένες υπηρεσίες της περιφέρειας, από όπου αλλού και όπου αλλού χρειάζεται, ώστε να διαχειρίζουν την έκδοση, την ανανέωση των αδειών, να στηρίζουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών με κάθε απαραίτητη υπηρεσία, όπως χρεοθέτηση χώρων, καθαριότητα, τουαλέτες και όλα αυτά. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια. Κύριε Στάδεφε, το μικρόφωνο λίγο πιο κοντά, δεν ακούγεται. Απαραίτητη προϋπόθεση, το είπαμε και χθες, για να υπάρξει μια τέτοια λειτουργία των λαϊκών και να είναι υπέρ του λαού και των ίδιων των παραγωγών, είναι να απορριφθούν αυτά τα κριτήρια με τα οποία εσείς έρχεστε και κάνετε αυτές τις αλλαγές, τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, και να διευρυνθεί η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Εμείς λοιπόν διαφωνούμε συνολικά και σε αυτό το μέρος του νομοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές. Για το τρίτο μέρος, θέλουμε να πούμε ορισμένα ζητήματα για το άρθρο 60. Στο άρθρο 60 προβλέπονται ότι οι αποφάσεις αντικαθιστούν μάλλον τον Γενικό Γραμματέα από τον συντονιστή. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια τυπική διαφορά. Στο άρθρο 60, εκεί που αναφέρεται για τους ρυθμούς της κυκλοφορίας και τα λοιπά. Όμως, κύριε Υπουργέ, οι υπηρεσίες προχωρούν σε έλεγχο μελετών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, μόνιμων ή προσωρινών, με αποτέλεσμα τροποποιήσεις ρυθμίσεων, καθυστερήσεις εκτελούμενων έργων. Αυτό που λένε οι αρμόδιοι, που ξέρουν πολύ καλά το θέμα, είναι ότι θα πρέπει να προσθέσετε στην παράγραφο 1 μία φράση που να λέει: κατά την έγκριση από τον συντονιστή δεν προβλέπεται έλεγχος των μελετών και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Αυτό, ναι, μα υπάρχει σε πρώτο επίπεδο. Αυτό μπορεί να διευκολύνει και να προχωρήσει πιο γρήγορα την διαδικασία. Επίσης, υπάρχει το ζήτημα, οι μελέτες αυτές που έχουν εκπονηθεί από τις υπηρεσίες, έχουν εγκριθεί, όπως είναι για τους αυτοκινητόδρομους, τις ταχύες κυκλοφορίες κτλ. Έχει τρία σημεία, τρεις πλευρές. Υπάρχει το βασικό οδικό δίκτυο, όπως αυτό ορίζεται, όπως λέτε, με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σε αυτό το ζήτημα υπάρχει επίσης η άποψη ότι πρέπει να διαγραφεί αυτή η τρίτη παράγραφος, γιατί ήδη υπάρχουν άλλες δύο που μπορούν να καλύψουν αυτή την πλευρά. Είναι μια αλληλοεπικάλυψη δηλαδή των αρμοδιοτήτων και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα ζητήματα. Σε σχέση το ίδιο άρθρο, η πείρα που υπάρχει
από τις υπηρεσίες, ιδιαίτερα στο θέμα αυτό της τροχέας που απαιτεί αντιμετώπιση τελείως προσωρινών καταστάσεων, γράφει αυτό τελείως, αυτό δημιουργεί σοβαρά ζητήματα, γιατί βάζει όρια και οι ίδιες υπηρεσίες λένε ότι πρέπει αυτό το τελείως να φύγει και να αντικατασταθεί με τη φράση την αντιμετώπιση προσωρινών κυκλοφοριακών καταστάσεων. Αυτό μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από αυτή τη φράση. Επίσης το άρθρο 69 περιορίζει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα μετάταξης των υπαλλήλων σε άλλο φορέα για τον καθορισμό ποσοστού κάλυψης θέσεων στον κύκλο κινητικότητας αναφερόμαστε. Το άρθρο 76, που δεν θα το ψηφίσουμε και αυτό όπως το 69, προσθέτει μόρια για την προϋπηρεσία υπηρεσιακού γραμματέα, προφανώς για να συνεχίσει την απασχόλησή του σαν υπηρεσιακός γραμματέας. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πρέπει να μπει στη διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, το μικρόφωνο σας θέλετε να πείτε. Στο άρθρο 77 είναι μία θέση. Αυτή η θέση είναι πολιτική. Ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, στο άρθρο 77, ειδικές ρυθμίσεις για το προσωπικό της προοδείας της κυβέρνησης, υπόθηκαν κι άλλα εδώ. Δεν θα συμφωνήσουμε κι εμείς με αυτές τις ρυθμίσεις του άρθρου 77. Με το άρθρο 78 για τη σύσταση Συμβουλίου Επιλογής προϊσταμένων στην Προεδρία της Κυβέρνησης, επίσης δεν θα συμφωνήσουμε, γιατί εξασφαλίζει, είναι μια φωτογραφική επιλογή δηλαδή, σε θέσεις ευθύνης εξασφαλίζει ορισμένα άτομα. Για το άρθρο 82 μιλάει για το ανώτατο όριο ηλικίας προσωπικού που πάει μέχρι τα 70 χρόνια, έτσι, γιατί είναι το ανώτατο όριο έχει πάει 67. Ωστόσο όμως αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται, γιατί υπάρχει ο ηλικιακός ρατσισμός που όταν ο άλλος χάσει τη δουλειά του δεν τον παίρνει κανένας και εσείς λέτε τώρα εδώ πέρα να συνεχίσουμε την απασχόληση αντί να μειώσετε το όριο ηλικίας στη σύνταξη. Δηλαδή λέτε θα δουλεύεις μέχρι τα 70. Γιατί αυτό είναι το άρθρο 82, τουλάχιστον αυτό προβλέπει, αφού δεν θα έχεις ένσημα θα δουλεύεις ακόμα μέχρι τα 70 σου χρόνια. Λοιπόν, ναι, να μειωθεί ο τόρο ηλικίας και να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα τον καταργήσετε. Όμως τον συνεχίζετε και τον κάνετε ακόμα χειρότερο. Τώρα για το άρθρο 84 για την παλαϊκή άμυνα είπαμε τις θέσεις μας, διαφωνούμε ριζικά με αυτό. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τοποθέτηση απόστατων τουλάχιστον ως προϊσταμένων αυτών των τμήματων παλαϊκής άμυνας. Το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, διαφωνούμε ριζικά με το άρθρο, αλλά τουλάχιστον αυτό θα πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί, να αλλάξει. Το άρθρο 90 είπαμε και χθες ότι πρέπει να αποσυρθεί στα πλαίσια αυτά και της απόφασης του ΣΤΕ, το άρθρο 90, για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τα περιφερειακά και δημοτικά συμβούλια. Αφήστε τι θα γίνει την εξέλιξη και μετά το επαναφέρετε. Στο άρθρο 93, κύριε Υπουργέ, στο άρθρο 93, βγήκε σήμερα και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Κωνσταντέλος, και διαφωνεί με το άρθρο 93. Δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ, όπως μας είπε τουλάχιστον. Γιατί εμείς είπαμε καθαρά, ξέρετε, είπαμε και χθες, ότι αν ψηφιστεί αυτό το άρθρο, οι αυτοτελείς πόροι οι οποίοι προέρχονται συγκεκριμένα από τον ΦΠΑ, από τον ΦΑΠ, από το Φόρο Μισθωτών και τα λοιπά, που είναι 20%, 12% και 50% αντίστοιχα, δεν θα είναι τόσο, δεν θα είναι στα εισπρατώμενα, αλλά στα εκτιμόμενα. Αυτά που γίνεται. Άρα λοιπόν μειώνεται η χρηματοδότηση των Δήμων. Αυτή είναι η ουσία, μειώνεται η χρηματοδότηση των Δήμων και εμείς όχι μόνο ψηφίζουμε κατά, θεωρούμε ότι και δεν έχει σοβαρή ευθύνη σε αυτό, γιατί άλλα λέει και άλλα τελικά συμφωνεί μαζί σας στο διατάφτα. Κύριε Υπουργέ, τελειώνοντας να πω, στο άρθρο 94, επειδή είπατε, τοποθετηθήκατε και προηγούμενα για το πώς έχει το θέμα με το άρθρο 94 για τους μουσικούς στο Δήμο της Αθήνας. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υποκύψετε στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων
για το μη καταλογισμό, δεν θα πρέπει να υποκύψετε στον κύριο Σιλακάκη που επιμένει στο 10%. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό, γιατί όταν ο κύριος Σιλακάκης ήταν στο Δήμο της Αθήνας, τα εντέλεστε πήγαιναν βροχή. Λοιπόν, δεν μπορεί σήμερα να μην κατανοεί ότι είναι δεδουλευμένα αυτών των εργαζομένων και δεν θα πρέπει να υπάρξει το 10%. Δεν μπορεί να υποκύψετε λοιπόν σε αυτή τη στάση του Σιλακάκη, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να απαλλαγούν από κάθε καταλογισμό και του 10%. Για το άρθρο 102 είπαμε και χθες, εμείς θέλουμε να αυξηθεί ο χρόνος, κύριε Υπουργέ, στο 102 άρθρο θέλουμε να δεχτείτε την πρότασή μας, το άρθρο 102 για την προθεσμία που ορίζει για την υποχρέωση των κομμάτων να παραδώσουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τα ψηφοδέλτια, είναι μόλις 5 μέρες. Θέλουμε λοιπόν αυτό, αν γίνεται, να αυξηθεί. Να γίνει άλλες 3 μέρες ακόμη, ξέρω εγώ, να αυξηθεί. Να υπάρχει χρόνος. Ναι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Ναι, κύριε Υπουργέ, ναι, έχετε το λόγο. Το συζητάω, μια επιφύλαξη, τα ακούω, το κρατώ, να το συζητήσω λίγο με την υπηρεσία. Εάν η υπηρεσία δεν έχει πρόβλημα, το κάνω. Εντάξει. Δηλαδή είναι καθαρά ζήτημα πια υπηρεσιακού διαδικαστικού. Ναι, γιατί είναι αδιευκολύνουν τα κόμματα. Δεν είναι η προσπάθεια θα είναι, και αυτό θα πω, θα ζητήσω την υπηρεσία να κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει. Απλώς μην έχουμε διατάραξη εδώ των προθεσμιών, έτσι. Και επίσης η ευθύνη, κύριε Υπουργέ, για τη ζαπάνεση των εφοδιασμών των ελληνικών διπλωματικών αρχών ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών και για τις ευρωεκλογές. Συνολικά δηλαδή, να μην, δεν χρειάζεται να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Έχω πει, ειδικά για αυτό το ζήτημα, ότι θα κάτσουμε τα κόμματα, θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας, κάπως θα τακτοποιηθεί. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο νόμο. Αυτό είναι μέσα στη διαδικασία των δαπανών. Λοιπόν. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κατσότη, συνεχίστε, αλλά ολοκληρώνετε σιγά-σιγά. Τελειώνω λοιπόν, ολοκληρώνω με αυτό. Το άρθρο 105 και 107 είπαμε και χθες διαφωνούμε. Ουσιαστικά γίνεται άρση του ασυμβιβαστού σε ομάδες εδώ των Δήμων και των Περιφερειών για τις θέσεις αυτές, και εμείς δεν συμφωνούμε με την άρση του ασυμβίβαστου που υπάρχει ήδη στην νομοθεσία. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.